Τι να πεις όταν ο ίδιος ο Ποντίφικας, ο Πάπας, παρακαλώ πάρα πολύ, κρατηθείτε κυρίες και κύριοι να κάθεστε με αυτό το οποίο πρόκειται να Να τη δείξουμε. δούμε τη δήλωση την ώρα που θα μας τη μεταφέρουμε. Να πω μόνο ότι είναι το επίσημο Κυριακάτικο ε, κήρυγμα το του Πάπα και στο οποίο λέει ο Θεός θέλει λαθρομετανάστες. Να δούμε το βίντεο με ήχο για να το κάνουμε voice over. Χωρίς ήχο, χωρίς ήχο. Α. Μπορεί να μας διαβάσεις μετάφραση. Ο Πάπας λοιπόν, Φραγκίσκος, λέει, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Σας το, σας το λέω λέξη-λέξη. Όχι το νόημα, τα λόγια του, λέξη προς λέξη. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται συστηματικά και με κάθε μέσο για να απορρίψουν τους μετανάστες. Αυτό όταν γίνεται συνειδητά και υπεύθυνα είναι βαριά αμαρτία ο Θεός, συνεχίζει ο Πάπας, είναι με τους μετανάστες μας. Στη θάλασσά μας, ο Θεός είναι με αυτούς, όχι με εκείνους που τους αποθούν. Στις θανάσιμες αυτές, θάλασσες και ερήμους, λέει ο Πάπας Φραγκίσκος, οι μετανάστες δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, αλλά δυστυχώς είναι. Όμως δεν είναι μέσω πιο περιοριστικό νόμων ή τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων δεν είναι ούτε μέσω τη απόρριψη που θα το επιτύχουμε, δηλαδή να μην είναι εκεί. Αντίθετα, κλείνει ο Πάπα στο κυριακάτικο κηρυγμά του, θα το καταφέρουμε επεκτείνοντα τι ασφαλεί και νόμιμε οδού για του μετανάστε, διευκολύνοντα την καταφυγή όσων διαφεύγουν από πολέμους, βία, διώξει και τόσε άλλε δυσκολίε. Ο Θεό είναι με του μεταναστέ. Δεν μα είπε για του υπόλοιπου που έρχονται εδώ πέρα με διαβατήρια ενώ είναι από το Πακιστάν, με ψεύτικα διαβατήρια προσφύγων. Τι θα κάνουμε.